Παυλίνα μου, θα μιλάμε στον Νικό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι κοντά μας εδώ στο HuffPost, το Special Edition. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ χαίρομαι που είμαι εδώ στην εκπομπή, στο φακό του Huffington Post, και έχω λίγο τράκα, αλλά θα τα καταφέρουμε. Θέλω να πάμε κατευθείαν σε αυτό και μετά θα το πιάσουμε από την αρχή. Την πρώτη μου ατομική έκθεση, είμαι πολύ ενθουσιασμένη γι' αυτό και γιατί η πρώτη μου έκθεση γίνεται στην πατρίδα μου και όχι στο εξωτερικό και γιατί γίνεται στη συγκεκριμένη γκαλερί, αίθουσα τέχνης Καπάτος, η οποία για όσους δεν το γνωρίζουν είναι μια γκαλερί που είναι πάνω από 30 χρόνια στον χώρο της τέχνης και δίνει ευκαιρίες στους ανερχόμενους καλλιτέχνες όπως εγώ και εκεί πρωτοπαρουσιάστηκαν στην Ελλάδα ξένοι καλλιτέχνες όπως η Μαρίνα Μπράμοβιτς, η ελληνικής καταγωγής Πένι Σιώπης, ο Βίλιαμ Κέντριτζ, η Λίντα Μπέγκλης, η Λουίς Μπουρζουά, αλλά μην άρχισε τώρα να αναφέρω όλο το ρόστερ. Πότε θα είναι η έκθεση? 6 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα, Αθηνάς 12 στο Μοναστηράκι. Πολύ ωραία. Τι θα δούμε εκεί? Γιατί έχω δει και άλλες σου δουλειές, αλλά δεν ήταν ατομικές εκθέσεις, ήταν ομαδικές, συλλογικές. Πώς μπαίνει η τέχνη στη ζωή σου, πώς σου προκύπτει και από τι εμπνέεσαι? Ποιο να πάρουμε πρώτο? Τι θα δούμε εκεί? Τι θα δούμε εκεί? Είναι ένα θέμα που έχω πάρει από την Οδύσσια. Είναι τα πλάσματα που ονομάζουμε σιρήνες, που κάποιοι τα μπερδεύουν με τις γοργόνες, αλλά δεν ήτανε. Ήτανε πουλιά. Με γυναικείο κεφάλι, αλλά εγώ δεν εστιάζω στο γυναικείο κομμάτι της Ειρήνας, αλλά στο συμβολισμό της Ειρήνας. Και η έκθεση, στην ουσία, είναι η ερμηνεία μου πάνω σε αυτό το θέμα, με όλους τους τρόπους που μπορεί να φανταστεί κανείς. Με πίνακες, δυσδιάστατα έργα, με γλυπτικά έργα, επιτύχια γλυπτικά, εγκατάσταση, ηχητικό, έχω μέσα τραγούδι, έχω performance, NFT. Ξέρω ότι κάνεις project. Ναι. Και να πούμε τι είναι το project στην τέχνη. Κάνεις multimedia project. Δηλαδή όταν λες έχεις NFT μέσα, NFTs, ή έχεις βίντεο και τραγούδι. Δηλαδή αυτό που θα δούμε, αν θέλει κάποιος να το αγοράσει, τι παίρνει? Είναι ένας πίνακας που είναι και βίντεο? Όχι, είναι ξεχωριστά το βίντεο. Το βίντεο, γιατί δεν θέλω να πω και πώς θα είναι μέσα, είναι ενσωματωμένο σε μία εγκατάσταση η οποία πιάνει τη μεγαλύτερη αίθουσα της γκαλερί και εκεί μέσα θα υπάρχει και performance. Πολύ ωραία. Έχει και κινητικά έργα. Οπότε δεν ασχολείσαι μόνο με τη ζωγραφική ή μόνο με τη γλυπτική? Όχι, το πτυχίο μου από τη Σχολή Καλών Τεχνών ήταν στη ζωγραφική. Αλλά έχω κάνει και σκηνογραφία στη Σχολή Καλών Τεχνών, κεραμική, σχέδιο διαγλυπτική. Δηλαδή, και γενικά μ' αρέσει η συνθετότητα και έλκομαι από αυτό. Οπότε όταν έχω μία ιδέα, δεν μπορώ μόνο να... Δεν αρκούμε στις δύο διαστάσεις. Θέλω να είναι και μέσα στο χώρο και να όσο πιο πολλά ερεθίσματα μπορώ να δώσω στο θεατή, τόσο καλύτερα, τόσο πιο χαρούμενη είμαι. Ότι είσαι δημιουργός, εικαστικός, γιατί σίγουρα το ζωγράφος ή το γλύπτρια τελικά δεν σε καλύπτει. Όχι. Τι είσαι? Καλλιτέχνης, ναι. Τραγουδάς. Πότε ναι, ξεκίνησε είμαι αυτό? Είμαι και μουσικός. Και οι σπουδές μου στο τραγούδι είναι διπλάσιες από ό,τι στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Και μάλιστα χρονικά συμπίπτει τώρα, γιατί σκεφτόμουν, γιατί διάλεξα τις Σιρήνες, γιατί η ιδέα μου μπήκε το 2020, που εκείνη την εποχή προετοιμαζόμουν για τις εξετάσεις στο δίπλωμα μονοδίας, είμαι υψήφωνος, και έχουν σχέση με το τραγούδι οι Σιρήνες, και επειδή εκείνη τη χρονιά ήταν και τα lockdowns, ζούσαμε κάτι καταστάσεις όλοι εγκλωβισμένοι στα σπίτια μας,
Και αυτό έχουν οι Σιρήνες, παγιδεύεσαι μέσα στο νησί τους. Άπαξ και περάσεις από εκεί δεν ξαναβγαίνεις. Οπότε... Εκτός αν δεν ακούς. Ναι. Αν τα θυμάμαι καλά από τη μυθολογία. Ναι, ναι. Ο Οδυσσέας άκουσε, ήταν δεμένος στο καντάρτι, αλλά η σύντροφή του όχι. Είχανε και... Αυτό που ξεχωρίζει έναν καλλιτέχνη από τον άλλον και κάποιος πηγαίνει πολύ καλά και άλλος όχι. Το αναρωτιέμαι πάντοτε γιατί ασχολούμαι και εγώ με την τέχνη. Ναι. Τι το ξεχωρίζει. Τι είναι αυτό που κάνει ένα έργο. Έχεις καταλήξει να πωλείται πάρα πολύ ακριβά και ένα άλλο όχι τόσο. Κάποιο να καταπλεί, να δημιουργεί χαμό και κάποιο ναι. άλλο όχι. Καλά, ο χαμός είναι και λίγο μόδα και νομίζω εκεί παίζουν πολλά ρόλο, πως μαρκετάρεις τον εαυτό σου, είσαι ο ατίθας στους καλλιτέχνες, δεν ξέρω πως, είναι πολλά παίζουν εκεί. Επίσης η τιμή πώλησης παίζονται πολλά εκεί, δηλαδή η πραγματική αξία του έργου τέχνης είναι άλλο από την τιμή του έργου τέχνης και αυτό το δείχνει μόνο ο χρόνος. Δηλαδή σε 50 χρόνια από τώρα ή μπορεί σε 100 χρόνια από τώρα θα έχουν επιβιώσει μόνο τα αριστουργήματα. Όλα τα άλλα θα τα έχουμε ξεχάσει. Η Αμερική έχει για σένα έναν ορίζοντα πιο μεγάλο για την τέχνη σου και θέλεις να καταξιωθείς εκεί. Φαντάζομαι πως ναι. Ήδη έχω συμμετάσχει σε εκθέσεις εκεί και κάποια αμερικάνικα περιοδικά τέχνης έχουν βάλει τη δουλειά μου και μάλιστα πρόσφατα είχα κάνει αίτηση σε ένα διαγωνισμό για ένα βιβλίο πλέον που είναι για βάζει μέσα ανερχόμενους καλλιτέχνες και με δεχτήκαν και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Μπράβο, Παυλίνα. Αλλά δεν ξέρω, δεν θέλω να λέω μόνο η Αμερική γιατί ανοιχτά καλέσματα στους καλλιτέχνες γίνονται από όλες τις χώρες. Δηλαδή και η Κορέα κάνει και η Ιαπωνία κάνει. Και στην Ευρώπη γίνονται και αν έχεις όρεξη και μεράκι να ασχοληθείς με το θέμα του διαγωνισμού και να κάνεις μια ενδιαφέρουσα πρόταση και να το κυνηγήσεις λίγο, πιστεύω ότι είναι, όλος ο πλανήτης είναι διαθέσιμος προς ένα καλλιτέχνη, ανεξάρτητα με το που βρίσκεται το εργαστήριό του. Ποιο είναι το όνειρό σου? Το αμέσως επόμενο όνειρο είναι μετά την έκθεση να χαλαρώσω. Ναι, αλλά επαγγελματικά το επόμενο. Ναι, το αμέσως μετά είναι να υλοποιήσω κάποιες ιδέες που έχω έργων μεγάλων διαστάσεων για εξωτερικό χώρο. Αυτό το, ναι, είναι στα σκαριά τώρα. Αυτό το ετοιμάζω και αυτό θα με πάει φαντάζομαι κάπου αλλού. Η γλυπτική, έχει γίνει πολύ μεγάλη μόδα η μοντέρνα γλυπτική τώρα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι μόδα ή αν ήταν πάντοτε η γλυπτική. Κοίταξε να δεις. Βλέπω πολλούς απλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν πλέον να διακοσμούν, με αυτή την έννοια το λέω, τα σπίτια τους και τους κήπους τους με ωραία γλυπτά. Δεν υπήρχε αυτό τις προηγούμενες δεκαετίες. Το έβλεπες μόνο σε επαύλεις και μετά από ενός μεγέθους σπίτι. Ναι. Τώρα το βλέπεις και στα πιο απλά και κανονικά σπίτια. Ναι. Ότι όπως παίρνει το χαλί του και βάζει την κουρτίνα του, ο κύριος και η κυρία του σπιτιού, θα σκεφτούν να διακοσμήσουν και τον κήπο ή τη βεράντα τους με ένα γλυπτό. Αυτό, η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω γι' αυτό είναι ότι επειδή ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο άειλος και ψηφιακός και έχουμε ανάγκη σαν άνθρωποι να αγγίζουμε, μήπως γι' αυτό το λόγο πάνε στη γλυπτική, γιατί μάλλον μες στο σπίτι τους το αγγίζουν κιόλα στο γλυπτό. Μπορεί. Πώς θα κάνεις NFTs, για πες μου. Όχι, θα είναι ένα βίντεο που έχω φτιάξει, θα γίνει NFT σε μια πλατφόρμα που θα κάνει launch αύριο κιόλα, με έδρα της Στουτγκάρδη που ειδικεύεται μόνο στο χώρο της τέχνης, δηλαδή δεν είναι, γιατί υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες, αλλά εκεί μπαίνουν πολλοί. Είναι οπότε μόνο για καλλιτέχνες. Αυτό που θα κάνεις είναι ότι θα πεις ότι αυτό είναι virtual δικό σου. Ναι, είναι αυτό δικό σου και θα έχει και ένα δώρο για σένα αν το πάρεις. Καλό! Ναι, καθότι το βίντεο έχει μέσα ηχητικό που έχω φτιάξει με τη φωνή μου και διάφορους άλλους ήχους από φάλαινες, από θάλασσα. Αυτός που θα το πάρει θα του αφιερώσω, επειδή η Σιρήνα σε καλούσε με το όνομά σου, ένα
ηχητικό με το όνομά του. Θα του το τραγουδήσω. Ή της το τραγουδήσω ή τον τραγουδήσω, θα δούμε. Η τέχνη πραγματικά καλπάζει, ναι, όπως και όλα, και με την τεχνολογία. Και χαίρομαι που έχει βρει το δρόμο της μέσα από την τεχνολογία, γιατί σε εμάς λιγάκι, ξέρεις, NFTs προσπαθούμε να βρούμε τι είναι, τι, και τελικά είναι απλά πράγματα, είναι η πορεία προς το μέλλον και η εξέλιξη. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία στην ατομική σου έκθεση την πρώτη. Ευχαριστώ και θα είμαστε εκεί. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.